Το πλεονέκτημα της θέσης της Ελλάδας αναφορικά με το ζήτημα της ονοματοδοσίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας επισημαίνει ο Φώτης Πλακογιάννης, στέλεχος του κόμματος στο ποτάμι στο νομό Εύρου σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάγκη εξέβρεσης λύσης. Φαίνεται, λέει ο ίδιος, πως για την Αμερική το ζήτημα δεν είναι μείζονος σημασίας, δεδομένου του ότι δεν ασχολείται με αυτό ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών, αλλά κάποιος αναπληρωτής του. Σχετικά με το ονοματολογικό, οι τελευταίες πληροφορίες οι οποίες έχουν δοθεί στη δημοσιότητα είναι ότι συνομιλίες οι οποίες έγιναν στη Νέα Υόρκη δεν πήγαν καθόλου καλά και θα γίνουν νέες διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες. Εκείνο το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι η θέση μας είναι πάρα πολύ δυνατή. Εμείς δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Το πρόβλημα πρέπει να μεταφέρεται και είναι της σκοπιανής πλευράς, διότι ούτε πιέσεις δεχόμεθα, καθότι οι Αμερικάνοι το έχουν υποβαθμίσει. Αυτός ο οποίος ασχολείται δεν είναι ούτε καν ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, αλλά ένας αναπληρωτής βοηθός του, ο κύριος Μίτσελ. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι οι Αμερικάνοι δεν το έχουν στην ατζέντα τους, τουλάχιστον σαν κύριο πρόβλημα. Όπως επισημαίνει ο Φώτης Πλακογιάννης, η πλευρά των Σκοπίων βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή πολιτικά, δεδομένης της επικείμενης ένταξής της στο ΝΑΤΟ, οπότε και η επίλυση του ζητήματος την χάνει να είναι επιτακτικότερης ανάγκης για τους Σκοπιανούς σε σχέση με την ελληνική πλευρά. Για το λόγο αυτόν, η Σκοπιανή πλευρά θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα διαλλακτική σε σχέση με το όνομα που τελικώς θα αποδοθεί στη χώρα, σύμφωνα με τη συμφωνία για σύνθετη ονομασία που έγινε στο Βουκουρέστι. Από την άλλη πλευρά, οι Σκοπιανοί είναι αυτοί οι οποίοι πιέζονται, διότι αυτοί επιθυμούν να μπουν στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν οι υποχωρήσεις εντός εισαγωγικών θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με ό,τι έχει συμφωνηθεί στο Βουκουρέστι, η οποία είναι και η κόκκινη γραμμή της εθνικής πολιτικής, δηλαδή σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, έργα όμνες, δηλαδή θα πρέπει να τα χρησιμοποιούν όλοι. Και καθώς επίσης καλό θα είναι ο επιθετικός αυτός προσδιορισμός να προηγείται του ονόματος Μακεδονία. Οποιαδήποτε άλλη λύση προκύψει δεν θα είναι αποδεκτή από το ελληνικό πολιτικό σύστημα και το κυριότερο απ' όλα από τον ελληνικό λαό.